Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Επίσκεψη στα Σκόπια πραγματοποιεί από το πρωί ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, την πρώτη του μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, συνοδευόμενος από πολυμελές υπουργικό κλιμάκιο και επιχειρηματίες. Ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της γείτονας χώρας, Ζόραν Ζάεφ, ενώ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν, αναφέρθηκαν στις προοπτικές που, όπως υποστηρίζουν, ανοίγονται για τις δύο πλευρές μετά την επικύρωση τη Συμφωνία των Πρεσπών. Στα Σκόπια βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από Έλληνες επιχειρηματίες, παίρνοντας μέρος στο πρώτο ανώτατο συμβούλιο των δύο γειτονικών χωρών μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Ζάεφ υποστήριξαν πως ανοίγει μια νέα εποχή συνεργασίας για τα δύο κράτη. Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κύριος Τσίπρας στην διάνοιξη συνοριακής διόδου, η οποία θα ενισχύσει το εμπόριο, τις τουριστικές ροές στην Ελλάδα και τις επαφές ανάμεσα στους δύο λαούς. Πρόκειται για τη δίωδο του Λεμού Πρεσπών. Και προσπαθούμε να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο και τις χαμένες ευκαιρίες. Ξεκινούμε ένα ταξίδι προς το μέλλον με κοινές ευκαιρίες και κοινά συμφέροντα. Είμαστε δύο γείτονες λαοί, δύο φίλοι λαοί που έδειξαν στην Ευρώπη και στον κόσμο ότι με θαραλές αποφάσεις και επιθυμία για ενότητα όλα μπορούν να είναι πιθανά, κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι χθες. Η Συμφωνία των Πρεσπών υλοποιήθηκε πλήρως. Η υλοποίησή της αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για την κανονικότητα των διμερών σχέσεών μας. Η σχέση δίνει την ευκαιρία και στις δύο χώρες, δίνει την ευκαιρία και στις δύο χώρες να χρησιμοποιήσουν πλήρως το δυναμικό στις εμπορικές και οικονομικές τους σχέσεις. Παράλληλα, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε σε βάθος για το πώς θα οικοδομήσουμε τη συνεργασία μας, τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όσο όμως και σε περιφερειακό επίπεδο. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της τετραμερούς συνεργασίας που έχουμε προωθήσει σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών, Υπουργών Εξωτερικών ανάμεσα στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, ή πώς θα προχωρήσουμε την συνεργασία μας στο πλαίσιο της τετραμερούς συνεργασίας της Ελλάδας με άλλες τρεις βαλκανικές χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία σε ανώτατο επίπεδο, όπου και η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο, καθώς είναι η χώρα που συνδέει, ενώνει την Ελλάδα και τη Σερβία. Ας μου επιτραπεί να πω ότι το κύριο πιάτο στη σημερινή μας πρώτη επίσημη συνάντηση είναι η οικονομία. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πρέπει να τρέξουμε να καλύψουμε το έδαφος. Ήδη βεβαίως, παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες που επιχειρούν στην Βόρεια Μακεδονία, αλλά σήμερα η αποστολή, η κυβερνητική, συνοδεύεται από μια πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή. Σχεδόν πάνω από 140 επιχειρηματίες βρίσκονται μαζί μας και σήμερα θα έχουν την ευκαιρία στο Οικονομικό Φόρουμ να ανταλλάξουν σκέψεις, απόψεις, ιδέες για επενδύσεις, για οικονομικές συνεργασίες που θα δημιουργήσουν μια πολύ θετική προοπτική στις σχέσεις μας. Και βεβαίως συστήνουμε και τη Συντονιστική Επιτροπή για την Οικονομική Συνεργασία που θα εποπτεύει, θα ενθαρρύνει και θα βοηθάει αυτές τις προσπάθειες. Και προχωρούμε στην υιοθέτηση ενός συμβατικού πλαισίου οικονομικών σχέσεων, παραδείγματος χάρη για την προστασία επενδύσεων ή για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, που ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο στο παρελθόν μέχρι σήμερα και που δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε, καθώς, επαναλαμβάνω, για 30 χρόνια καθυστερήσαμε να έχουμε φυσιολογικές σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτό συζητήσαμε και για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα μέσω του Οργανισμού Βαλκανικής Ανάπτυξης που έχουμε πλάνο να ιδρύσουμε στην Ελλάδα, Εθνικού Οργανισμού Βαλκανικής Ανάπτυξης, με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ένα μπάτζετ περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ που σκοπεύουμε να το πρικοδοτήσουμε, προκειμένου να στηρίξουμε επενδύσεις στα Βαλκάνια συνολικά και φυσικά στη Βόρεια Μακεδονία
για την επέκταση της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας για την, όπως είπε και ο Ζόραν πριν, τη διάνοιξη της δεύτερης μέσα σε λίγους μήνες συνοριακής διόδου μετά από αυτήν στις Πρέσπες, η οποία θα είναι στους πρόμαχους και βεβαίως θα ενισχύσει το εμπόριο, την επικοινωνία των πολιτών, θα ενισχύσει τις τουριστικές ροές. Τώρα, στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές του Μαΐου, προχώρησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Αθήνα με τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Κουτσούμπα να στέλνει το δικό του μήνυμα στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος υπάρχει εκπροσώπηση και από τη Δυτική Μακεδονία. Τα 42 πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό του για τις ερχόμενες ευρωεκλογές παρουσίασε το ΚΚΕ. Ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως οι εκλογές αυτές είναι εξαιρετικά κρίσιμες και πως πρέπει να σταλεί μήνυμα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Παρουσιάζουμε σήμερα το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και το ψηφοδέλτιό του για την επερχόμενη μάχη των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου. Μια μάχη που δεν την βλέπουμε μόνο ως πρόκριμα των βουλευτικών εκλογών όπως κάνουν άλλες δυνάμεις, που παρά τις επιμέρους διαφορές τους υποκλίνονται από κοινού στον ευρωενωσιακό σχεδιασμό, αλλά τη βλέπουμε και ως μια μάχη που πρέπει να αποτυπώσει ένα δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του μεγάλου κεφαλαίου, των επεμβάσεων, της φτώχειας, της αντίδρασης. Ένα δυνατό ναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί ένα δυνατό ναι στο ΚΚΕ είναι ταυτόχρονα και ένα δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λόγο στην πιο νέα υποψήφια, στην Γιουζάκη Τίνα. Η Κοζάνη έχει διπλή εκπροσώπηση στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Πρόκειται για τους Λεωνίδα Στολτίδη και Τίνα Κουζιάκη. Μάλιστα, η κυρία Κουζιάκη είναι η νεαρότερη εκπρόσωπος του ψηφοδελτίου. Το ΚΚΕ τους καλεί να σκεφτούν κριτήριο της ψήφου, της στάσης τους και πριν και μετά τις εκλογές πρέπει να είναι η ίδια τους η ζωή. Η πείρα που έχουν αποκτήσει από τα καθημερινά αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να μορφωθούν, να σπουδάσουν, να εργαστούν, να κάνουν σχέδια για τη ζωή τους. Οι νέοι αυτοί, όλη τους τη ζωή, έχουν δεχτεί αφόρητη πίεση για να αποδεχτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις συμπεριλαστικές συμμαχίες, σαν μονόδρομο, ότι πέρα από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ τους καλούμε να αναρωτηθούν, χωράνε οι σύγχρονες ανάγκες τους μέσα στα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχτηκε από τους καπιταλιστές, δουλεύει για τους καπιταλιστές. Γι' αυτό και τα δικαιώματα και η ζωή των λαών βρίσκονται στον πάτο. Τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 34,8% του πληθυσμού ζει στα όρια της φτώχειας, ποσοστό που το 2010 ήταν 27,7%. Το 10,2% των νέων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Το 44% των νέων ηλικίας από 15 έως 24 ετών δουλεύουμε προσωρινή απασχόληση. 6,4 εκατομμύρια νέων στις ηλικίες 15 έως 29 είναι άνεργοι. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι νέα. Συνοδεύουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη γέννησή της, θα συνεχίσουν να καταστρέφουν τις ζωές μας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χωράει τις δικές μας ανάγκες. Συνεχίζουμε τώρα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου και την παρουσίαση υποψηφίων στο Δήμο Γρεβενών. Συγκεκριμένα 15 νέα ονόματα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού Μαζί Συνεχίζουμε, παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Δημοσθένης Κουπτσίδης. Το ρεπορτάζ έχει ο Χρήστος Μίμης. 15 νέα ονόματα υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού Μαζί Συνεχίζουμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου του 2019, παρουσίασε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης το περασμένο Σάββατο ο υποψήφιος δήμαρχος Γρεβενών και επικεφαλής του συνδυασμού Μαζί Συνεχίζουμε, Δημοσθένης Κουπτσίδης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Έγκλη. Οι νέοι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι με τη σειρά παρουσίασης είναι οι εξής: Τσαπατσάρη Παναγιώτα, Σουπιάδου Πετρέντζιου Μαρία, Τσιάρα Ευθυμία, Λάτσου Κουβελογιάννη Όλγα, Λίτρα Λέντζα Βασιλική, Ράμος Νικόλαος, Ουζινίδης Νικόλαος, Λιούπας Γιώργιος, Κυριατζής Κωνσταντίνος, Ζήσης Βασίλειος, Ανθυμίδης Πάρης, Κανέλης Γιώργιος, Δόλγυρας Ιωσήφ, Μπουρέλας Κωνσταντίνος και Ισαακίδης Ισαάκ.
Και επειδή ήρθε η ώρα να πούμε και δύο πράγματα για τους ανθρώπους οι οποίοι πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το ριάκι, το ισχνό, το αδύναμο, το χωρίς νερό, όπως λέγαν κάποιοι πριν λίγο καιρό, γίνεται χήμαρος, γίνεται ποτάμι, θα τα παρασύρει όλα. Θα καταλάβουν ότι ο κόσμος ξέρει, γνωρίζει και βεβαίως συστρατεύεται εκεί που βλέπει ότι μπορεί να έχει ελπίδα. Και αυτό το οποίο ηρωνικά λένε, ναι, να ξαναφέρει το χαμόγελο στα Γερμανά. Ο κόσμος θα αγωνιστεί και εμείς θα αγωνιστούμε για να ξαναφέρουμε το χαμόγελο στα Γερμανά. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, γιατί εμείς αγαπάμε τα Γερμανά και βεβαίως απευθύνουμε χείρα σε όλους. Μιλάμε με όλους, δεν αποκλείουμε κανέναν. Δεχόμαστε και παραδεχόμαστε τα όποια λάθη είχαμε κάνει κι εμείς. Αλλά με τίποτα δεν δεχόμαστε να μείνουμε αδρανείς, να μείνουμε αμέτωχοι και να προσπαθήσουμε να εμφανίσουμε μία εικονική πραγματικότητα. Δεν θα πω στον πειρασμό να πω περισσότερα, γιατί έχω να πω πάρα πολλά, πιστέψτε με, και για το πώς χάσανε τις ευκαιρίες και πώς απόλεσαν αυτά που απόλεσαν. Δεν όμως του παρόντος. Είπαμε ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε. Είχαμε τα 20 πρώτα ονόματα που ανακοινώθηκαν. Έχουμε άλλα 15 που σήμερα θα ανακοινώσουμε και συνεχίζουμε με την παρουσία αυτών των ανθρώπων που πλαισιώνουν το συνδυασμό μας, την παράταξή μας, αλλά και κάτι ακόμη. Όταν θα έρθει η ώρα, εμείς θα κάνουμε ανοιχτή εκδήλωση. Δεν θα κρυφτούμε σε καμία αίθουσα και σε τίποτα στην έδρα. Κάνουμε ανοιχτή εκδήλωση με όλους, παρουσία όλων, χωρίς να έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα νεότερα γύρω από τον εξοδικαστικό μηχανισμό και το φορολογικό καθεστώς που επικρατεί στη χώρα μας. Πριν δούμε τις δηλώσεις που έκανε στον ΦΛΑΣ, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Οκόλιας, έχω κοντά μου τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Όντως, ο εξωτικός μηχανισμός είναι της επικαιρότητας. Ήταν μια ρύθμιση την οποία περίμεναν με ανυπομονησία επαγγελματίες πολλών κλάδων και ο οποίος κατά γενική παραδοχή δεν έχει προχωρήσει τόσο όσο θα περίμεναν οι εμπνευστές του. Χαρακτηριστικό να δώσουμε και μερικά στοιχεία για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ενδιαφέρον ή αν θες την διαδικασία ένταξης σε αυτόν, ξεκίνησαν περίπου 60.000, πάνω από 60.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις κτλ. Από αυτούς την έχουν προχωρήσει στην υποβολή αίτηση στη διαδικασία αυτή πάνω από 6.500 περίπου, ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με τους 60.000. Mm-hmm. Και αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους είναι ακόμα λιγότεροι, είναι κάτι παραπάνω από 1.800. Άρα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά μικρή συμμετοχή σε αυτή τη ρύθμιση. Αυτή η αριθμή είναι για όλη την Ελλάδα. Πανελλαδικά, ακριβώς. Και είναι αριθμή της οποίου έχει δώσει τη δημοσιότητα η ίδια η γραμματεία ιδιωτικού χρέους. Ο γραμματέας που είχε φιλοξενηθεί στην περιοχή πριν από λίγο καιρό μας είχε πει ότι όντως στο παρελθόν είχε ζητήματα γραφειοκρατικά ο μηχανισμός και ότι πλέον έχουν γίνει κινήσεις για να διορθωθούν. Οι επαγγελματίες όμως υποστηρίζουν ότι μέχρι και σήμερα υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία εμποδίζουν πολλούς από το να ενταχθούν σε αυτό το μηχανισμό. Εάν μπορούμε να συνοψίσουμε σε δύο κατηγορίες, να πούμε απλώς δύο στοιχεία. Πρώτον, βλέπουν μάλλον οι επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτή την κατηγορία ότι αυτοί οι οποίοι προχωρούν σε ρύθμιση προς το παρόν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν χρέη προς το δημόσιο, προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αντίθετα, τα χρέη προς τα δάνεια ακόμα δεν έχουν προχωρήσει σε τελική ρύθμιση αυτών των χρεών. Πιθανώς σε αυτό να έχει να κάνει και η στάση των τραπεζών, όχι όμως μόνο αυτό. Ένα ακόμα ζήτημα, πιο εξειδικευμένο αν θέλεις, είναι για τις περιπτώσεις των επαγγελματιών οι οποίοι έχουν κλείσει τα βιβλία τους και οι οποίοι όμως συνεχίζουν να κουβαλάν τα χρέη τους και οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όπως και να έχει, και με δεδομένο ότι από την κυβέρνηση στο παρελθόν έχει γίνει παραδεκτό το ότι υπάρχουν ζητήματα, θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτιώσεων. Το αν θα γίνουν αυτές οι βελτιώσεις θα το δούμε στο μέλλον. Αναμφισβήτητα, πάντως μιλάμε για μια ευνοϊκότατη ρύθμιση. Είναι μια ρύθμιση η οποία από την κυβέρνηση έχει χαρακτηριστεί ως η τελευταία λύση, ως η καλύτερη δυνατή επιλογή για έναν επαγγελματία ο οποίος έχει χρέη τα οποία δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί. Από την άλλη, με δεδομένο ότι είναι τόσο μικρός ο αριθμός αιτήσεων που έχουν καταβληθεί, δείχνει ότι ο επαγγελματίας ακόμα και στην πίεσή του περιμένει κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε και τη δήλωση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του κ. Κόλια, που έκανε στον ΦΛΑΣ.
Ξεκίνησαν οι διορθώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό υπογράμμισε στον ΦΛΑΣ ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος βρέθηκε πριν λίγες ημέρες στην Κοζάνη, στο πλαίσιο ενημερωτικού σεμιναρίου που διοργάνωσε το παράρτημα του επιμελητηρίου στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κόλλιας κληθείς να σχολιάσει το φορολογικό καθεστώς που επικρατεί στη χώρα μας, τόνισε ότι οι υψηλοί συντελεστές που υπάρχουν είναι αποτρεπτικοί παράγοντες για τη δημιουργία επενδύσεων. Κοιτάξτε, ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν πηγαίνει όπως θα θέλαμε να πάει και εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο το είχαμε θέσει εξ αρχής αυτό, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του νόμου, γιατί εδώ οφείλω να υπενθυμίσω ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι ένας νόμος που βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε μια πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για μια συνολική ρύθμιση των οφειλών προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Είχαμε θέσει λοιπόν από την αρχή τα προβλήματα που έχει αυτή η πλατφόρμα και τις δεδαλώδεις διαδικασίες και χαρτούρα που έπρεπε να μαζέψει κάποιος για να μπει στη διαδικασία αυτή. Είχαμε θέσει εξ αρχής το πρόβλημα ότι δεν μπορεί τα 2/3 των δανείων των ελευθέρων επαγγελματιών να είναι κόκκινα και αυτοί να εξαιρούνται από τις διαδικασίες αυτές του νόμου του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μία σειρά από πράγματα τα οποία στην πορεία μεν διορθώνονται, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επιθυμητό σημείο εκείνο για να τρέξει όπως θα έπρεπε να τρέξει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Και μία τελευταία ερώτηση, επειδή έχουμε πλέον την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Γενικότερα, από θέμα φορολογίας, πού βρισκόμαστε στο 2019 που περπατάμε? Η εκδήλωση σήμερα συμπέφτηκε με την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και είναι θετικό που από τέλος Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα. Το θέμα είναι αφενός μεν να λειτουργεί σωστά το σύστημα και με όλα τα στοιχεία ανεβασμένα στο σύστημα για να μπορούν όντως να υποβάλλονται από τώρα οι φορολογικές δηλώσεις. Και από την άλλη, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, το καθεστώς της φορολογίας σήμερα με τους τόσο υψηλούς φορολογικούς συντελεστές είναι εντελώς αποτρεπτική από κάποιον για να έρθει και να επενδύσει στη χώρα, να βάλει χρήματα στη χώρα, να δημιουργήσει ΑΕΠ και θέσεις απασχόλησης. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε για να το αλλάξουμε σύντομα. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη πολυκλαδική έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας θα διεξαχθεί το διάστημα 8 με 12 Μαΐου στα Κύλα Κοζάνη, στο Εκθεσιακό Κέντρο. Πολλά περισσότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί με τον πρόεδρο του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Κοσμά Καλλιτεριάδη, που φιλοξενούμε σήμερα στο δελτίο μας ζωντανά εδώ. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που μας καλέσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μου για να συζητήσουμε για μια έκθεση η οποία μπορεί, και το λέω αυτό για να μην μπερδευτούν και οι τηλεθεατές μας, να έχει άλλη ονομασία, αλλά είναι συνέχεια της 33ης Γεωργικής και Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας. Όπως πολύ σωστά λέτε, είναι η συνέχεια της 34ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης. Που σημαίνει, κύριε Καλλιτεριάδη, ότι θα έχει και το ίδιο περιεχόμενο. Θα έχει το περιεχόμενο που είχε η προηγούμενη έκθεση, απλά αυτή τη φορά βάζοντας την έννοια της πολυκλαδικής, θα μπουν και άλλοι τομείς μέσα, οι οποίοι δεν υπήρχαν. Όπως είναι το μότο, το σπορ, όπως είναι επιχειρήσεις που δεν παίρνανε μέρος, μιας και τα γεωργικά ήταν συγκεκριμένα παραγωγή και μεταποιητές. Mm-hmm. Και το πολύ σημαντικό αυτή τη φορά θα είναι ότι θα υπάρχει ένα πολύ δυνατό συνέδριο, ούτως ώστε θα βοηθήσουμε έτσι και τους επαγγελματίες που θα πάρουν μέρος, ακούγοντας κάποια πράγματα για την αγορά και το πώς πάει το εμπόριο γενικότερα και τι λύσεις μπορούν να δοθούν για τις μικρομεσαίες, αλλά και ακόμα για επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα μπορέσουν να πάρουν μέρος, να πάρουν μια γνώμη και να έχουν γνώσεις για το τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα. Ναι. Το συνέδριο αυτό που τυπλοφορείται, το πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο και έχει κεντρικό άξονα το τρίπτυχο τουρισμός, πολιτισμός, τοπικά προϊόντα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα είναι το ίδιο διάστημα δηλαδή? Το ίδιο διάστημα, ναι, θα είναι μέσα στην έκθεση. Πόσες μέρες θα είναι? Σίγουρα δύο. Σίγουρα δύο. Πολύ ωραία. Και στο οποίο όλοι θα έχουν πρόσβαση. Ναι, εννοείται. Mm-hmm. Υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος από όλους τους διοργανωτές, γιατί δεν είναι μόνο το εκθεσιακό κέντρο. Όχι, να αναφέρουμε και τους άλλους φορείς. Είναι το επιμελητήριο. Είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος. Μας στηρίζει και η ΆΝΚΟ στην προσπάθεια να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ καλό συνεδρίο, άσχετα με το ότι αποχωρεί ή όχι. Ούτως ή άλλως, σας είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η νέα διοίκηση αυτό που κάνει να προσπαθεί να έχει εξωστρέφει απέναντι στις επιχειρήσεις της. Οπότε πέραν των προβλημάτων που έχουμε, είμαστε σε συνεργασία με όλους τους φορείς και νομίζω ότι θα μας στηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια, είναι ένα στίχημα η αλλαγή ημερομηνίας. Βάζοντας όμως κάτω τα δεδομένα, πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη περίοδος εκείνη, μιας και ανοίγει η τουριστική σεζόν και σε Χαλκιδική αλλά και σε Ιόνιο.
Στο συνέδριο προσπαθούμε να φέρουμε κάποιες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και κάποιους εμπορικούς διευθυντές των ξενοδοχείων που υπάρχουν στη Χαλκιδική και στο Ιόνιο, τους ώστε να μπορέσουν οι μικρές επιχειρήσεις να βοηθηθούν κλείνοντας κάποιες αγορές εκεί. Πολύ ωραία. Υπάρχει ήδη πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους επιχειρηματίες και μέλη του ΕΒΕ και όχι μόνο. Θα έχουμε συμμετοχή και από επιχειρήσεις άλλων νομών, άλλων περιφερειών. Ναι, η έκθεση είναι ανοιχτή. Υπάρχει ήδη συμμετοχή ή ενδιαφέρον, δεν υπάρχει ξέρω. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Καλυτεριάδη, γιατί ο χρόνος που απομένει δεν είναι πολύς. Ναι. Αυτές οι εκθέσεις με τέτοιο χαρακτήρα και με τέτοιο εύρος θέλουν ακριβώς. Και μια αλφα προετοιμασία για να έχουν και επιτυχία. Γι' αυτό σας είπα ότι φέτος είναι ένα στίγμα γενικότερα και γιατί αλλάζει η ημερομηνία, αλλά και γιατί ήταν πολύ γρήγορο να γίνει. Στο χρονικό περιθώριο που είχαμε λοιπόν, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, νομίζω ότι ήδη υπάρχει επιτυχία. Θα υπάρχει επιδότηση για τα μέλη του ΕΒΕ Κοζάνης του Πάρα Άχιστο. Πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που καταφέραμε φέτος σαν διοίκηση είναι το εξής. Επειδή πάντα υπήρχε μια επιδότηση από το μιλητήριο και καταλαβαίνετε ότι στην ουσία αυτή η επιδότηση από τον ίδιο τον επιχειρηματή έρχεται μια και μπαίνει από τα χρήματα του επιμελητηρίου. Φέτος στην συνδιοργάνωση βάζοντας μέσα έναν άνθρωπο ο οποίος θα βοηθήσει για την έκθεση στείνοντας τη διοργάνωση κτλ. Καταφέραμε να κάνουμε το εξής, να μειωθεί η τιμή για τον επιχειρηματία, ούτως ώστε και πιο φθηνά να αγοράσει το ένα τετραγωνικό μέτρο, ας πούμε, της έκθεσης, αλλά και να μην χρεωθεί το επιμελητήριο με περισσότερα έξοδα. Οπότε θα έχουμε και καλύτερη τιμή για τον επιχειρηματία και λιγότερα έξοδα για το επιμελητήριο. Πολύ ωραία. Στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου θα γίνει η έκθεση και στον εξωτερικό χώρο. Ναι, ναι. Και εντός στο διόρροφο κτίριο. Και επίσης είδε εδώ στο πρόγραμμα, έτσι όπως μας κοινοποιήθηκε στα δημοσιογραφικά γραφεία τουλάχιστον, ότι θα πλαισιώσει την έκθεση και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Τι θα δούμε στο κομμάτι αυτό? Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και δεν ξέρουμε αν θα προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μιλήσει με κάποιους συλλόγους της περιοχής, ώστε να έχουμε ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα που θα σπάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας τις εκδηλώσεις και την έκθεση. Ναι, γιατί θα γίνει και περισσότερο κόσμο, φαντάζομαι. Ναι, πέρα από αυτό, νομίζω ότι πρέπει να προωθήσουμε γενικότερα τον τόπο μας. Οπότε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Όπως επίσης θα υπάρχει, όπως υπήρχε και άλλες φορές, μια έκθεση γαστρονομίας με τοπικά προϊόντα. Γευσυγνωσίας. Και προσπαθούμε να κλείσουμε κάποια ονόματα, αν καταφέρουμε να κάνουμε μια συναυλία. Είναι, βέβαια, έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει μια καλή συναυλία. Προβλήματα γενικότερα έχετε εντοπίσει στην προετοιμασία αυτή που κάνετε, στο διάστημα της προετοιμασίας, απροθυμίας, ενδεχομένως να βοηθήσουν κάποια άτομα, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα που νομίζω ότι η νέα διοίκηση του εκθεσιακού κατάφερε, και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, να είναι κοντά με όλους τους φορείς. Νομίζω ότι έχουμε δώσει τα χέρια πλέον από όλες τις πλευρές και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι πολύ δυνατό για την περιοχή μας, γιατί ο επιχειρηματίας αυτό περιμένει. Και ένα μήνυμα, έτσι όπως σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από την τηλεόραση του Flash, να συμμετέχουν οι επιχειρηματίες της περιοχής μας, γιατί αυτή είναι και η βασική στόχευση. Βεβαίως θέλουμε και επιχειρηματίες από άλλες περιοχές, αλλά πρωτίστως να τη στηρίξουν οι δικοί σας άνθρωποι, τα μέλη του ΕΒΕ Κοζάνης. Θέλω να πιστεύω ότι θα στηρίξουν πολύ περισσότεροι από κάθε άλλη φορά επιχειρηματίες, γιατί και ένας πολύ σοβαρός λόγος που βάλαμε το συνέδριο, φέρνοντας επιχειρήσεις μεγάλες από άλλες περιοχές και μάλιστα επιχειρήσεις που έρχονται από τουριστικές περιοχές, είναι αυτός ο σκοπός μας. Να προσελκύσουμε περισσότερες επιχειρήσεις, έχοντας λοιπόν τη δυνατότητα να κλείσουν έστω και έναν πελάτη έξω από τα σύνορά μας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας πολύ καλός πελάτης, ας πούμε, στη Χαλκιδική, μπορεί να κάνει πολύ περισσότερους τζίρους από έναν πελάτη μέσα στη Δυτική Μακεδονία. Εξωστρέφεια, γιατί είμαστε δύσκολα στην περιοχή, το ξέρουμε όλοι αυτό. Είναι και το ζητούμενο, νομίζω. Τώρα, νομίζω το επόμενο διάστημα θα μας ανακοινωθούν πολλές περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το πρόγραμμα, σίγουρα, ναι, αλλά και τη συμμετοχή των εκθετών. Μέσα στη βδομάδα ήδη έχουμε ετοιμάσει κάποια πράγματα που θα βγουν στη δημοσιότητα. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε λίγο πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Καλυτεριάδη, γιατί γνωρίζω ότι επιστρέψατε στην Κοζάνη νωρίς τα ξημερώματα. Ήσασταν στην έκθεση, στο Βόλο, ναι, σε μία επίδειξη μόδας που είχε ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Τα λέγαμε και τις προάλλες στο flashback που σας φιλοξενήσαμε, εν ώψη της μεγάλης αυτής διοργάνωσης, και ένα που ήρθε η ώρα και πραγματοποιήθηκε. Μία επίδειξη μόδας για άτομα με αναπηρία. Και θέλω να μου πείτε αν αυτό μπορούμε να το μεταφέρουμε και σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας εδώ στην πόλη μας. Κάτι μου είχατε πει, αλλά να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ναι, αυτό όχι απλά θα το μεταφέρουμε στην πόλη μας, αλλά είμαστε και τυχεροί που συμφωνήσαμε ήδη με τους διοργανωτές
να γίνει για πρώτη φορά στον εκθεσιακό χώρο και στη Βόρεια Ελλάδα, στην πόλη της Κοζάνης και στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα. Ήδη μιλάμε με πάρα πολλούς φορείς, μας δώσαν το πράσινο φως από την Αθήνα. Δεν έχω λόγια να εκφράσω αυτό που ένιωσα εκεί που πήγα, γιατί νομίζω ότι όποιος δεν το δει δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος. Δηλαδή άτομα με αναπηρία. Άτομα με αναπηρία, άτομα με σύνδρομο Down, παραλυμπιονίκες που είναι σε αμαξίδια κτλ. Εμένα προσωπικά με κάνω να ντρέπομαι να λέω ότι έχω πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους, αν λέμε ότι εμείς έχουμε προβλήματα. Μας δώσαν τόσο δύναμη και τέτοια χαρά. Και μεγαλύτερη χαρά μάλιστα που ήταν σίγουροι ότι θα έρθουν στην Κοζάνη 10 Ιουνίου. Αυτή είναι η ημερομηνία που μας δώσανε. Ήδη αρχίζουμε να τρέχουμε τις διαδικασίες για να προλάβουμε να στήσουμε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Πολύ γιατί ωραία, νομίζω θα είναι τιμή μας να τη φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα, στην πόλη μας. Και εμείς θα χαρούμε πολύ να τη στηρίξουμε και ως τηλεόραση. Νομίζω ότι θα είναι όλοι δίπλα μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον στο κομμάτι της προβολής και της πρόθεσης. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ και το σίγουρο είναι ότι θα τα ξαναπούμε και εν ώψη της έκθεσης. Τώρα, να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας και να αλλάξουμε κλίμα. Ξεκίνησε η αποπληρωμή της θεριζοαλωνιστικής μηχανής για τον αγροτικό συνεταιρισμό αγροτοκτηνοτρόφων Εορδέας. Πρόκειται να πούμε για ένα σύγχρονο, υπερσύγχρονο αγροτικό εξοπλισμό που έρχεται να προσθεθεί και να ενισχύσει τον υπάρχοντα γεωργικό στόλο του συνεταιρισμού. Βαθιά ανάσα πήρε ο αγροτικός συνεταιρισμός Εορδέας, αφού πριν από λίγες ημέρες καταβλήθη στον προμηθευτή της θεριζοαλωνιστικής μηχανής το ποσό των 261.000 ευρώ που αφορούσε τη χρηματοδότηση του προγράμματος από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω του τοπικού πόρου ανάπτυξης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του φορέα. Το σύγχρονο μηχάνημα με τα ειδικά εξαρτήματα για τον αλωτισμό σιτηρών και ηλίανθου θα εξυπηρετήσει πρωτίστως τις ανάγκες των μελών του συνεταιρισμού και στη συνέχεια αγροτών μη μελών της ευρύτερης περιοχής, που παραδίδουν όμως την παραγωγή τους στον αγροτικό συνεταιρισμό Εορδέας. Αμέσως μετά το Πάσχα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εορδέας θα εγκρίνει και την πρόσληψη ενός νέου χειριστή, καθορίζοντας και το είδος της εργασιακής σχέσης. Η συνολική δαπάνη της θερινοαλωνιστικής μηχανής, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, ανέρχεται στις 302.000 ευρώ. Καταρχάς να σας καλημερίσω και ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία να πω δύο κουβέντες για αυτό το πρόγραμμα που έτρεχε από τον πόρο για τον αγροτικό συνεταιρισμό Εορδέας. Όντως πληρώθηκε η μηχανή 261.400 ευρώ. 261.400 ευρώ. Οι αγρότες πρέπει να είναι χαρούμενοι, τα μέλη μας, γιατί από τον Ιούνιο θα θερήσουμε τα χωράφια με την καινούργια μηχανή μας. Έχουμε χειριστές, είμαστε έτοιμοι. Χειριστή. Η μηχανή είναι στα υπόστεγα της Ένωσης. Η μηχανή, όπως γνωρίζετε, όταν παραδόθηκε πέρσι, ακριβώς ένα χρόνο έχει, περίπου και κάτι, είναι στις αποθήκες της Ένωσης που εδρεύουν στην Άρδεσα. Χειριστή ακόμα δεν έχουμε, βολιδοσκοπούμε, ψάχνουμε στην αγορά, γιατί επειδή η μηχανή είναι σύγχρονη και καινούρια, θέλουμε να πάρουμε ένα νέο παιδί και να είναι καλός χειριστής. Έχουμε πολλά χωράφια, σιτηρά και άλλα που θα αλωνίσει αυτή η μηχανή και μπορούμε να αλωνίσουν και άλλοι αγρότες. Για την πρώτη χρονιά που θα την βάλουμε τη μηχανή θα δούμε πώς θα πάει και ανάλογα μετά θα βάλουμε και εκτός μέλη να δουλέψει, να θερήσει η μηχανή. Τον πρώτο χρόνο θα θερήσουμε μόνο τα μέλη της Ένωσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εορδέας. Είναι κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να νιώσουν τα ευχαριστώ σας. Πιστεύω και πριν, όταν πήραμε τη μηχανή, αλλά δεν είχε πληρωθεί, δεν τη βγάλαμε πέρσι τη μηχανή, μου λέγανε μπράβο πρόεδρε, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, όχι μόνο στον Αγροτικό Συνεταιρισμό, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Και να ευχαριστήσω, να το πω κιόλας, να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη κύριο Καρυπίδη, Θοδωρή, για όλα αυτά που έκανε για να πάρουμε, για να τρέξει το πρόγραμμα του πόρου και όλο και τον κύριο Πλαγητά σαν αντιπεριφερειάρχη, αλλά και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Με τον αριθμό Μητρώου, το γνωστό μας ΑΜΚΑ, και σταδιακά θα γίνεται πλέον η πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας, σύμφωνα με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας. Οι δικαιούχοι, ωστόσο, για τις συναλλαγές τους θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα, προκειμένου να γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων, ειδικά για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Προβλέπεται η διατήρηση των βιβλιαρίων για την αναγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας. Τέλος τα βιβλιαρία υγείας βάζουν τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας. Οι συναρμόδιοι υπουργοί αποφάσισαν να προχωρήσουν στην κατάργηση της έκδοσης ατομικού βιβλιαρίου υγείας για υγειονομική περίθαλψη στους ασφαλισμένους συνταξιούχους. Έτσι, η πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας στους δικαιούχους θα γίνεται μέσω του αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του γνωστού μας ΑΜΚΑ. Δεν ισχύει πλέον το βιβλιάριο. Δεν χρειάζεται να έχουμε βιβλιάριο στο γιατρό. Αστόχον οι συνάδελφοι δεν το δίνουν στον γιατρό. Μόνο με το ΑΜΚΑ τους μπορούν να εξυπηρετηθούν. Άρα όποιος έχει γέμιση το βιβλιάριο του, από δεν υπάρχει φύλλα, μην τρέχετε και μην υποχρεώνεστε σε κανένα, ούτε σε μένα που λένε. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία ανησυχία να υπάρχουν βιβλιάρια, φύλλα κτλ. Δεν υπάρχει. Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι, εκτός από τον αριθμό ΑΜΚΑ, τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Πάμε τώρα στο Δήμο Εορδέας. Στο δικό του Γολγοθά περνά όπως θα δείτε, και στο ρεπορτάζ του Κώστα Μαυρίδη, ένας 50χρονος από την Καρδιά, ο οποίος λόγω χρεών ζει με κομμένο ρεύμα. Στέργιος Γεωργιάδης, ετών 50. Ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Κάτοικος του οικισμού Καρδιάς, στην Τολεμαΐδα. Εδώ και μέρες, οι νύχτες για το Στέργιο είναι ατελείωτες, βυθισμένες στο απόλυτο σκοτάδι. Καθώς από τις 26 Μαρτίου είναι κομμένο το ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω απλήρωτου λογαριασμού. Αυτά τώρα δεν δουλεύουν, τώρα δεν μπορεί να κρατήσει ψήξη. Αυτό θα πρέπει να λύσει, ναι. Και άδειο είναι το ψυγείο. Αυτό πέρα που είναι μίσο κιόλας. Ναι, άδειο είναι το ψυγείο. Τι να βάλω, αυτό δεν κρατάει. Είχα το κοτόπουλο και τέτοια, αλλά χάλασαν, δεν είναι. Δεν πάγωσαν, δεν πάει. Και εδώ στο καναπέ κοιμάσαι. Ο 50χρονος Στέργιος είναι ανήμπορος, με προβλήματα υγείας. Και τα τελευταία χρόνια δεν εργάζεται, καθώς αδυνατεί να βρει δουλειά. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι αδύνατο να πληρωθεί με τα 200 ευρώ της πρόνοιας, τα οποία μάλιστα τα 100 μόνον είναι μετρητά και τα υπόλοιπα τρόφιμα. Η ΔΕΗ για να επανασυνδέσει το ρεύμα θέλει περισσότερα από 300 ευρώ ως προκαταβολή και τα υπόλοιπα να ρυθμιστούν με δόσεις που για να ικανοποιηθούν για το Στέργιο Γεωργιάδη πρέπει να είναι πολλές. Η έκκληση του Στέργιου να βρει δουλειά για να μπορεί και αυτός να ζήσει και να καταφέρνει να πληρώνει, όπως λέει, ρυθμίζοντας τον λογαριασμό του ρεύματος. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 50χρονο σήμερα Στέργιο Γεωργιάδη ξεκίνησε το 2015, όταν έχασε τη μητέρα του. Από τότε μέχρι σήμερα ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκτοξεύτηκε, φτάνοντας σήμερα περισσότερο από 3.500 χρέος για τον ανήμπορο Στέλιο, ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αποτέλεσμα, στις 26 Μαρτίου, την επομένη της Εθνικής Εορτής, το συνεργείο της ΔΕΗ βύθισε το σπίτι του στο σκοτάδι, διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Πες μου λίγο την ιστορία σου, πώς έγινε όλο αυτό και να φτάσουμε σε σημείο να σου κόψουν εντελώς το ρεύμα. Από το 2015 ξεκινάει. Πέθανε η μάνα μου. Ναι. Μετά πέθανε και ο αδερφός μου το 2016. Δεν είχα δουλειά. Έχω 4-5 χρόνια άνεργος. Έχεις προβλήματα υγείας. Ναι. Έχω κάνει bypass και έχω βάλει τώρα τελευταία. Έχει 3 χρόνια. Mm-hmm. Ναι. Ψάχνεις δουλειά, αλλά δεν βρίσκεις. Ψάχνω δουλειά. Οπουδήποτε μπορείς να δουλέψεις, είσαι διατεθειμένος να δουλέψεις. Όχι παντού, γιατί δεν μπορώ να σηκώνω βάρη. Mm-hmm. Έτσι με είπαν και οι γιατροί. Τώρα εδώ δεν έχω και θέρμανση. Έχω ένα του λαδιού,
Αλλά δεν για κινητά είναι λίγο, 2 βαθμούς θα ανέβει η θερμοκρασία. Πάμε τώρα στο Σύλλογο Πολυτέκνων των Γρεβενών και στα αιτήματα που παρουσίασε στον ΦΛΑΣ ο πρόεδρος Θωμάς Γάκης προς τους υποψηφίους δημάρχους της περιοχής. Το ρεπορτάζ έχει ο Απόστολος Γαϊτάνης. Περίπου 500 οικογένειες σε Γρεβενά και Δεσκάτη απαρτίζουν τον Σύλλογο Πολυτέκνων του Νομού Γρεβενών, όπου μέσα στον Μάρτιο έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Προεδρείου και Εξελεκτικής Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που η θητεία του θα κρατήσει 2 χρόνια, έχει ως εξής. Ιεροδιδάσκαλος Γάκης Θωμάς, πρόεδρος. Μήτας Χαράλαμπος, αντιπρόεδρος. Τσένης Απόστολος, Γενικός Γραμματέας. Κλονάρα Γιώτα, Βιβί, Ταμίας. Φίλιου Ρίγκου Αμαλία, μέλος. Μίγκου Τσιλινίκου Μαρία, μέλος. Τραπέζα Μούτσιο Ευαγγελία, μέλος. Εξελεκτική Επιτροπή, Τσαρσιώτης Χρήστος, Καρέτσας Γρηγόριος και Αμπατζίδης Ηρακλής. Πολλά περισσότερα είπε όμως στον ΦΛΑΣ ο πρόεδρος του Συλλόγου, Θωμάς Γάκης, ο οποίος μας παρουσίασε τα αιτήματα των πολυτέκνων προς τους υποψήφιους δημάρχους εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου. Τυχαία συναντήθηκα σήμερα, Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως, με τον Απόστολο Γαϊτάνη, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος μαζί μου και με ζήτησε ως πρόεδρος πολυτέκνων μια συνέντευξη γύρω από το θέμα των πολυτέκνων. Έχω ως σύλλογος την παρότρινση με έγγραφο από την Ανωτάτη Συμμοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος να παρουσιάσω διάφορα αιτήματα στους υποψηφίους δημάρχους προς επίλυση αυτών και για μια καλή συνεργασία στη νέα περίοδο της θητείας των. Και αυτά τα αιτήματα είναι σημαντικά, τα οποία έχουν περικοπεί από τους πολύτεκνους και πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιηθούν ώστε οι πολύτεκνοι να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Έτσι θα αναφέρω ένα δεκάλογο αιτημάτων τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους υποψηφίους δημάρχους και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και να έχουμε μια καλή συνεργασία. Και πρώτο αίτημα είναι να δοθούν ήδη διαβιώσεως, περιθάλψεως στους πολύτεκνους με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι δημοτικοί φόροι να μειωθούν κατά 50% χωρίς ισοδηματικά κριτήρια στους πολύτεκνους. Χρηματικά βοηθήματα, βοήθεια στο σπίτι, διοικητική βοήθεια στους πολύτεκνους. Τέταρτον, απαλλαγή τροφίων παιδιών στους παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς σε οδεία, σε αθλητικούς συλλόγους να είναι απαλλαγμένοι οι πολύτεκνοι. Χορήγηση συνεφάπαξ βοηθήματος το 4ο και 5ο τέκνο τους με 3.000 ευρώ, το οποίο καταργήθηκε από την πολιτεία μας. Κάλυψη δαπανών τοκετού, πάνες, φάρμακα στα νεογέννητα των πολυτέκνων. Χρηματικά ποσά στους αριστούχους γυμνασίου, λυκείου, ΑΕΗ και ΤΕΗ. Σε εργαζόμενους πολύτεκνους να είναι το ωράριο σταθερό χωρίς υπεροριακή απασχόληση. Εκδηλώσεις για τις μητέρες που αποκτούν το 4ο και 5ο τέκνο, προβολή των οικογενειών αυτών ώστε να είναι ελκυστική η οικογένεια των πολυτέκνων και ακόμα άξια σεβασμού. 10. Αίτημα, σύμπραξη Δήμου με Σύλλογο για τη διανομή προϊόντων ώστε αδιάθετα προϊόντα των λαϊκών ή άλλων εμπορικών καταστημάτων να αποδίδονται στους έχοντες ανάγκη πολύτεκνους. Ο Σύλλογός μας απαρτίζεται περίπου 500 οικογένειες και περιλαμβάνει ολόκληρο το νομό Γρεβενών μαζί με την περιοχή της Δεσκάτης. Εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στους δημοτικούς άρχοντες και στο σταθμό σας. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ για την αποδοχή αυτή που δεχτήκατε να κάνω την παρούσα συνέντευξη. Καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα. Την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στις 10:05 θα μεταδοθεί η δεύτερη εκπομπή Θέσεις και Αντιθέσεις που γυρίστηκε στο Στρασβούργο. 3 Έλληνες και 1 Κύπριος ευρωβουλευτής συζητούν με τον Σοκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών. Ε,
τα αποτελέσματα της δημιουργίας. Η δεύτερη εκπομπή Θέσεις και Αντιθέσεις που γυρίστηκε στο Στρασβούργο με συνεντεύξεις ευρωβουλευτών οι οποίοι απαντούν στα ερωτήματα πολιτών έρχεται την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 10 και 5 το βράδυ αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash και διαδικτυακά στο kozani.tv. Σε αυτή την εκπομπή οι ευρωβουλευτές Νίκος Χουντής από τη Λαϊκή Ενότητα, Μίλτος Κύρκος από το Ποτάμι και Τάκης Χατζηγεωργίου από το ΑΚΕΛ μαζί με τη Μαρία Σπυράκη από τη Νέα Δημοκρατία, συνεχίζουν το διάλογό τους με τους πολίτες για διάφορα θέματα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ... Η μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου του Τρίτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης Άρτεμις Κουτσογεωργοπούλου ρωτά τους ευρωβουλευτές για τη σχέση των νέων με την Ευρώπη. Είναι πώς αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Ένωση θα καταφέρουν οι ευρωβουλευτές να ευαισθητοποιήσουν τους νέους ειδικότερα, που είναι το μέλλον της Ευρώπης. Η πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αυτισμό, Ελένη Παφίλη, αναρωτιέται για το τι θα γίνει με την χρηματοδότηση των προγραμμάτων για κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Στη νέα προγραμματική περίοδο προβλέπεται η συνέχιση της χρηματοδότησης των δομών που υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρία. Ο ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Τσιάκαλος ρωτά για την εκπαίδευση των προσφύγων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γνωρίζουμε κατά πόσο το Ευρωκοινοβούλιο έχει πάρει μέχρι τώρα πρωτοβουλίες έτσι ώστε να έχουμε τέτοιου είδους επιτυχία όπως χρειάζεται αυτή η Ήπειρος. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κοζάνης Κώστας Δαβάνης ρωτά για τη θέση που έχει στην ευρωπαϊκή ατζέντα η οικογένεια. Ποια θέση κατέχει στην πολιτική σας στόχευση και ενασχόληση η έννοια της οικογένειας και ποια θα πρέπει να είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννα Κωνσταρέλα ρωτά τους ευρωβουλευτές για το τι θα κάνει η Ευρώπη για να περιορίσει τα φαινόμενα ρητορικής μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες στις οποίες πιστεύετε ότι θα πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων? Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Αντώνης Κύρινας περιμένει απάντηση από τους ευρωβουλευτές για το αν έχει ευθύνες η Ευρώπη για την άνοδο της ακροδεξιάς. Πώς σκέφτονται να αντιμετωπίσουν και ποιες είναι οι ευθύνες μέχρι τώρα της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άνοδο της ακροδεξιάς? Ο δημοσιογράφος του Flash, Βαγγέλης Χριστόδουλος, ρωτά για την κοινή αγροτική πολιτική. Είναι η νέα ΚΑΠ και η νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει τους μικρούς αγρότες ή ισχύει κάτι διαφορετικό? Και ο επιχειρηματίας Αλέκος Βουτηρής αναρωτιέται γιατί να υπάρχει διαφορετική φορολογία στα κράτη-μέλη. Υπάρχει πρόθεση από το Ευρωκοινοβούλιο ώστε η φορολογία στην Ελλάδα να μην είναι δυσανάλογη με τη φορολογία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Ολόκληρη η δεύτερη εκπομπή Θέσεις και Αντιθέσεις με τον Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη θα προβληθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 10 και 5 το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash και διαδικτυακά στο kozani.tv. Συνεχίζουμε με μια είδηση που μας έρχεται από την Καστοριά και το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας 50χρονος αλλοδαπός για μεταφορά και διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα δύο παράτυπων μεταναστών. Ειδικότερα, ο 50χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει με γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο προς το εξωτερικό της χώρας έναντι χρηματικής αμοιβής δύο παράτυπους μετανάστες ηλικίας 51 και 53 ετών, διευκολύνοντας την παράνομη έξοδό τους από τη χώρα. Επιπρόσθετα, από τον έλεγχο των στοιχείων των προαναφερόμενων αλλοδαπών, προέκυψε ότι σε βάρος του 59χρονου αλλοδαπού εκκρεμούσε απόφαση του μονομουλούς πλημελωδικείου Καστοριάς με ποινή φυλάκισης 6 μηνών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς και για το μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε έδαφος Σέγγεν. Κατασχέθηκαν το ανωτέρω γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, το χρηματικό ποσό των 1.420 ευρώ, 4 κινητά τηλέφωνα και 4 κάρτες SIM. Οι συλληφθέντες μαζί με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε θα οδηγηθούν στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς, ενώ προανάκριση διενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας. Αλλάζουμε κλίμα. Σε εξέλιξη είναι εβδομάδα αιμοδοσίας σε ΤΕΗ και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το ρεπορτάζ μας μεταφέρει η Χριστιανά Πίτη. Σε εξέλιξη είναι εβδομάδα αιμοδοσίας των φοιτητών, η οποία πραγματοποιείται από τη Γέφυρα Ζωής με τη βοήθεια του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης. Για μία ακόμα φορά βρισκόμαστε στον φιλόξενο χώρο του ΤΕΗ. Να συνδράμουμε και εμείς την προσπάθεια που κάνει η Γέφυρα Ζωής των εθελοντών Κοζάνης.
για αυτό το ιερό σκοπό που είναι της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η δουλειά, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ σημαντική και εμείς είμαστε εδώ ακριβώς για να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας που κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί λοιπόν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, το αίμα. Είμαστε στο χώρο του ΤΕΗ για να προσφέρουμε τις ιατρικές μας γνώσεις για την αιμοληψία. Είναι ένας θεσμός ο οποίος λειτουργεί αρκετά χρόνια με πολλές εξορμήσεις στην περιοχή μας και υπάρχει ανταπόκριση αρκετή. Η αρχή έγινε σήμερα στο ΤΕΗ σε συνεργασία με τον Ποδοσάκιο. Στον ίδιο χώρο θα γίνει αιμοδοσία και αύριο σε συνεργασία με τον Μαμάτσιο. Την Πέμπτη θα γίνει αιμοδοσία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Η συμμετοχή των φοιτητών στη σημερινή αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΗ ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ήταν λίγοι φοιτητές που αποφάσισαν από σήμερα να γίνουν αιμοδότες. Είναι η πρώτη φορά που δίνεις αίμα? Ναι, πρώτη. Πώς ήταν η εμπειρία σου? Πολύ ωραία, εντάξει, δεν είχα ξαναδώσει. Είχα λίγο άγχος στην αρχή. Καλά τώρα. Για να μάθει και ο κόσμος, δεν πονάει, δεν έχεις κάποια άλλη? Όχι, όχι, μια χαρά είναι όλα. Προτείνω σε όλο τον κόσμο να έρθει να δώσει, γιατί είναι ένα καλό πράγμα. Βοηθάει άλλους ανθρώπους, οπότε γιατί όχι. Υπενθυμίζεται ότι η αιμοδοσία είναι ανώδυνη και διαρκεί μόνο 5 λεπτά. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το έτος γενοκτονίας, καθώς συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Δάφνης Πολυμήλου, πραγματοποιεί μεγάλη αφιερωματική συναυλία αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ στην αίθουσα τέχνης στην πόλη της Κοζάνης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή. Μεγάλη αφιερωματική συναυλία εν ώψη των 100 χρόνων της γενοκτονίας των Ποντίων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι είχαν την ιδέα να μας καλέσουν ως εμένα και το μουσικό σύνολο, τη μουσική ομάδα μου και την ομάδα νέων του Συλλόγου Ακρίτους του Πόντου Σταυρούπολης. Το μουσικό εργαστήρι, πρέπει να ξέρετε, έχει εδώ και 8 χρόνια ζωής και δράσης που έχει να κάνει με τη μουσική ταυτότητα του πολιτισμού των Ποντίων και της Μικρασίας γενικά. Φέτος όμως, επειδή γιορτάζουμε τα 100 χρόνια γενοκτονίας των Ποντίων, παρουσιάζουμε καθόλου το έτος από τις αρχές του Ιανουαρίου έως και το Δεκέμβριο διάφορες μουσικές οι οποίες θεματολογικές έχουν να κάνουν με τη γενοκτονία. Στην Κοζάνη είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια συναυλία στο Διπεθέ Κοζάνης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη συνδιοργάνωση του Αθλητικού Συλλόγου Δάφνης Πολυμήλου. Οπότε στο πρόγραμμα θα κάνουμε μια αναφορά και μια περίπλου γύρω από την εκκλησιαστική μας μουσική, γύρω από τα τραγούδια τα οποία κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας έχουν γραφτεί για διάφορους ανθρώπους, γιατί έγινε το Αντάρτικο στο Δυτικό Πόντο και έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια και γενικά ό,τι έχει να κάνει, ό,τι έχει σχέση με την καταστροφή, τη λαιλάτηση και τον ξεριζωμό των Ποντίων από την πατρίδα μας εκεί. Και αν μου επιτρέπετε, θα είναι μια συναυλία η οποία εκτός από την πολιτιστική της αξία θα έχει και ιστορική αξία, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπενθύμησης γεγονότων. Ναι. Η μουσική θα το θέσω ως μουσικοϊστορικό αφιέρωμα. Mm-hmm. Θα έχει 4 θέματα, τα οποία βέβαια το τελευταίο είναι και μια έκπληξη για τον κόσμο, γιατί στο τέλος θα δείξουμε και μια κατάρρευση ψυχής, η οποία την κρατάμε καλά φυλαγμένη ως μια έκπληξη για να δούμε ότι και οι καινούργιες γενιές δεν ξεχνάν. Το πρώτο μέρος θα έχει ένα βίντεο απόσπασμα από κάποιες μαρτυρίες. Το δεύτερο απόσπασμα θα έχει μουσική οργανική, η οποία θα αναφέρεται σε διάφορες ρυθμολογίες πάνω στην ποντιακή μουσική. Η τρίτη θα έχει ερμηνεία από όλο το φάσμα του Πόντου και ό,τι έχει να κάνει αυτό με την γενοκτονία. Και στο τέλος θα έχει 2 εκπλήξεις πάνω στην αναφορά των ανθρώπων της σημερινής γενιάς, πώς αντιλαμβάνονται μουσικά τον όρο Πόντος και γενοκτονία. Μάλιστα. Με μεγάλο λοιπόν ενδιαφέρον θα περιμένουμε να σας ακούσουμε αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης Κοζάνης. Θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο για μέσω της δικής της τηλεόρασης να έρθει
να αφουγκραστεί και να περάσουμε και να καταλάβουμε τι σημαίνει πόντος, τι σημαίνει γενοκτονία για όλους τους λαούς. Αυτό. Σαφώς. Και είστε καλεσμένοι, είναι καλεσμένοι όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρωταθλητής της ποδηλασίας νευροπαθών και μεταμοσχευμένου Δημήτρης Κοντονίνας ήταν φιλοξενούμενος κυρίες και κύριοι στην εκπομπή του Flash Ματιές στα Σπορ. Ο κύριος Κοντονίνας μίλησε για τις επιτυχίες του, τα σχέδιά του, αλλά και για την περιπέτεια υγείας που πέρασε, όπως και για τη δωρεά οργάνων. Πριν την περιπέτειά σου, άρα έχεις ασχοληθεί και αγωνιστικά με το ποδήλατο ή ερασιτεχνικά τελείως? Όχι αγωνιστικά, ερασιτεχνικά. Καθαρά. Ερασιτεχνικά. Από εκεί και πέρα. Ξεκίνησες με το ποδήλατο, όπως είπαμε, είχες κάποιες περιπέτειες υγείας. Θέλεις να μας πεις πώς το αντιμετώπισες και τι ακριβώς συνέβη με την πρώτη μεταμόσχευση, αλλά μετά και με τη δωρεά των γονιών του Νικόλα? Βεβαίως. Το αντιμετώπισα πολύ ψύχραμα. Εμένα η νευρική ανεπάρκεια διαγνώθηκε το 1995. Τότε το νοσοκομείο της Καστοριάς δεν είχε μονάδα τεχνητού νεφρού, οπότε έπρεπε να πάω ή στην Θεσσαλονίκη ή στα Γιάννενα για την πρώτη αντιμετώπιση. Είναι κάτι το οποίο έγινε στην εφηβεία πάνω, οπότε θέλω να πω με προσγείωσε, με άνδρωσε λίγο πιο γρήγορα από τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Το 1999 έγινε η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού με δότη τη μάνα μου. Το χειρουργείο στέφθηκε με άριστη επιτυχία. Έγινε από τον κύριο Κωστάκη στο Λαϊκό. Αλλά μέσα σε ένα εξάμηνο έκανα οξύ απόρριψη. Τύπου Μπαρεπστέιν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και σε ορολογίες. Βέβαια, αντιμετωπιστήκε άμεσα με έντονη αντιαπορρεπτική αγωγή με κορτιζόνη και το μόσχευμα πέρασε από οξύ απόρριψη σε χρόνια απόρριψη. Αυτό κράτησε δηλαδή. Δεν το πέταξε, να το πω έτσι, ο οργανισμός μου. Που μπορούσε κάλλιστα να γίνει αυτό, ε? Βεβαίως. Να πω το εξής, ότι όλοι οι μεταμοσχευμένοι, οποιοδήποτε όργανο και αν έχουν κάνει μεταμόσχευση, είτε καρδιά, είτε νεφρό, είτε ψυκώτη, παίρνουμε χάπια, παίρνουμε φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα τα παίρνουμε για να κοροϊδεύσουμε σε εισαγωγικά το ανοσοποιητικό μας. Ο οργανισμός έχει την τάση να βλέπει το μόσχευμα σαν ξένο σώμα. Και θέλει να το καταπολεμήσει, όπως καταπολεμάει μια λίμωξη. Θέλει να το καταπολεμήσει. Όσο και να ταιριάζει το μόσχευμα, όσο συμβατό και να είναι. Αυτά τα χάπια είναι ώστε να κοροϊδέψουμε τον οργανισμό μας. Οπότε πρέπει να τα παίρνω για μια ζωή. Όπως ο κάθε μεταμοσχευμένος άλλωστε. Βέβαια, αυτό το μόσχευμα κράτησε 12 χρόνια, παραδόξως. Της μητέρας σου το μόσχευμα. Της μητέρας μου, βεβαίως, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι η σχέση μου με τον αθλητισμό και καλή ποιότητα ζωής που είχα οφείλεται σε αυτό το πράγμα. Έρχεται τώρα το 2011, όπου βρίσκομαι εγώ στην Κύπρο για επαγγελματικούς λόγους. Και εκεί πέρα μπαίνει η διάγνωση. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν υπάρχει ημερομηνία απόρριψης. Βάζουμε ημερομηνία όταν ξεκινάει μια μέθοδος αποκατάστασης. Η αποκατάσταση στην νευρική ανεπάρκεια είναι είτε η περιτοναϊκή κάθαρση είτε η αιμοκάθαρση. Σαν σήμερα, πρώτα Απριλιά, λες και είναι ψέμα, συμπτωματικά κιόλας. Σαν σήμερα, ε? Σαν σήμερα, ναι, ξεκίνησα τη μία μέθοδο αποκατάστασης, την περιτοναϊκή, η οποία γίνεται στο σπίτι, από τον ίδιο τον ασθενή. Ενώ στην αιμοκάθαρση πρέπει να πηγαίνει ο ασθενής 3 φορές την εβδομάδα στο νοσοκομείο. Γνώρισε ότι πρέπει να γίνει εκ νέου μεταμόσχευση, έτσι? Βεβαίως. Είχα μπει στη λίστα της Κύπρου, βεβαίως. Και μέσα σε 2,5 μήνες περίπου, και ήμουν τυχερός σε αυτό το κομμάτι, διότι η λίστα της Κύπρου ήταν μικρή. Οπότε ήταν, οι πιθανότητες ήταν με το μέρος μου να γίνει η αποκατάσταση πιο γρήγορα. 12 Ιουνίου το 2011, συγγνώμη, έφυγε ένας νέος από ανέβρεσμα. Ο Νικόλας. Ο Νικόλας, βεβαίως. Και οι γονείς του είχαν το σθένος να πούνε ναι στη δωρεά οργάνων, να πάρουν τα όργανα του οι γιατροί για να σωθούν κάποιοι άνθρωποι. Διότι είναι λίγο άδικο, αν μου επιτρέπετε να το πω, χάνοντας τον άνθρωπό μας, να τον αφήσουμε να φύγει και ταυτόχρονα να μην βοηθήσουμε από 5 έως 7 άλλους συνανθρώπους μας να ζήσουν μια πιο ποιοτική ζωή. Να μεταφερθούμε τώρα στην Καστοριά, εκεί όπου η συνάδελφος Κυριακή Νιάνιου μας ενημερώνει για μία είδηση που αφορά στο χώρο του αθλητισμού και συγκεκριμένα του ποδοσφαίρου. Καλή ιδέα!
Νίκησε, αλλά αυτό από ό,τι φάνηκε δεν ήταν αρκετό να της δώσει το δικαίωμα για να συνεχίσει το ταξίδι της στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο λόγος για την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Καλυθέας, η οποία επικράτησε 2-0 του πρωτοπόρου της βαθμολογίας μακεδονικού Φούφα. Ωστόσο όμως την ίδια ώρα ο άλλος διεκδικητής για την παραμονή στην κατηγορία, Τηλικράτη, σημείωνε την έκπληξη της αγωνιστικής στην άφπακτο από την οποία πήρε τους βαθμούς της νίκης, οι οποίοι μα την έδωσαν το δικαίωμα να αυξήσει τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων και φυσικά να παραμείνει στην κατηγορία. Το αποτέλεσμα τώρα για την ομάδα του Θόδωρου Βόλτση ήταν μία νίκη γοήτρου, μία νίκη υπερηφάνειας αλλά και αξιοπρέπειας σε μια κατηγορία που πάλεψαν όλοι, παίκτες, διοίκηση, τεχνική ηγεσία. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή εμφάνιση των παιδιών. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν χωρίς αύριο για μας, πραγματικά δείξαν αυτά τα παιδιά τι άξιζε αυτή η ομάδα φέτος. Στην ίστατη προσπάθεια που κάνουμε εδώ και τρεις αγωνιστικές, μπορέσαμε σήμερα απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου να κατακτήσουμε δίκαια τους τρεις βαθμούς, οι οποίοι όμως λόγω των αποτελεσμάτων που ήρθαν στα υπόλοιπα παιχνίδια, δυστυχώς για μας είναι χωρίς αντίκρισμα. Το χθεσινό παιχνίδι τώρα ήταν ένα ντέρμπι με δύο ομάδες που ήθελαν οπωσδήποτε τους βαθμούς της νίκης για διαφορετικούς λόγους. Η ομάδα του Γιάννη Σαμαρά για να διατηρηθεί στην πρώτη θέση και από την άλλη οι γηπεδούχοι για να σώσουν την κατηγορία. Οι Καστοριανοί μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι. Κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ με φανταστικό γκολ που σημείωσε ο Βασίλης Ηλέας στο 4ο κιόλας λεπτό. Ο ίδιος παίκτης αναφέρουμε πως το 52 πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ενώ είχε δοκάρι στο 58. Δοκάρι είχε και η ομάδα του Γιάννη Σαμαρά, η οποία σε ένα κρίσιμο παιχνίδι παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, με αποτέλεσμα να υποστεί την ήττα από την Καλυθέα που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να πάρουμε τίποτα για ακόμη μια Κυριακή. Έχω το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, παίρνω την ευθύνη πάνω μου. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι, ήρθαμε να παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία έπαιζε άμυνα στο κουτό της τρίτης σχεδόν. Προσπαθήσαμε να τους διασπάσουμε και υποπέσαμε σε πάρα πολλά αβίαστα λάθη στο επιθετικό τρίτο με αποτέλεσμα να δεχόμαστε πολύ εύκολες κόντρες. Σε μια τέτοια περίπτωση συνεχθήκαμε και τον κόλμη να μιλήσω και ο αντίπαλος κατάφερε από κόντρα επιθέσεις να κάνει και άλλες ευκαιρίες, πιο κλασικές από εμάς. Θεωρώ ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, να συνταχθούμε, να τα παίξουμε όλα για όλα το τελευταίο παιχνίδι με τον χρόνο και στο τέλος να δούμε να κάνουμε ταμείο. Σήμερα ήταν ένα μάτς που δεν ήμασταν αντάξει των προσδοκιών. Δεν παίξαμε σαν πρωταθλητές όπως παίζουμε στα υπόλοιπα. Ίσως με μια νίκη ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για εμάς στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Κρατάμε ακόμα την νίκη στα χέρια μας. Πρέπει να συνταχτούμε από αύριο κιόλας και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το μάτς της Κυριακής με τον Κρόνο. Ίσως μια νίκη να μας δώσει και το πρωτάθλημα την Κυριακή. Να δώσω συγχαρητήρια για την νίκη στην ομάδα της Καλυθέας. Θα ήθελα να δώσω χαρακτήρια στην εβδομάδα μου, στους συμπαίκτες μου. Πέσαμε πάρα πολύ καλά, ίσως τα καλύτερα που κάνουμε φέτος. Θέλω να δώσω χαρακτήρια και στην ομάδα του Φουφά. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ήμασταν πολύ καλύτεροι. Κάναμε επιθέσεις, παίξαμε άμυνα, ξέρουμε καλύψαμε όλους τους χώρους. Μαγειρεύετε με υγραέριο? Ασφαλώς. Ζεσταίνεστε με υγραέριο? Ασφαλώς. Προσέχετε τι φιάλη ζητάτε. Ασφαλώς. Επειδή στο υγραέριο όλα πρέπει να γίνονται ασφαλώς, φιάλη υγραερίου Coral Gas. Η μόνη με ειδική εσωτερική βαλβίδα ασφαλείας για διπλή ασφάλεια. Επίσημος συνεργάτης για τη Δυτική Μακεδονία, Αφή Γεωργιάδη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου.
Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. flashpavlatv.gr. Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Μικρόν Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.